Χίλια, καλώς ορίσατε. Welcome. Καλώς ήρθατε. My ladies. Λοιπόν, Τόξο λέγεται αυτή η ομάδα και τους καλωσορίζουμε εδώ στο καλό μεσημέρι και με τη σειρά τους μας απευθύνουν μία πρόσκληση για ένα αυριανό live. Okay. Αύριο λοιπόν στο Χαρουπόμηλο, νωρίς το απόγευμα. Ναι, ευρωπαϊκή ώρα. Ναι, μας δίνουν ένα ραντεβού αυτά τα τέσσερα κορίτσια, αυτό το κουαρτέτο εγχόρδων, για να ταξιδέψουμε μέσα από καταπληκτικές μουσικές. Κέλλη Θωμά, το κορίτσι που θα μας βοηθήσει και θα μας συστήσει αυτή την ομάδα. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκαμε. Λοιπόν, και επειδή έχουν περίπλοκα ονόματα και δεν ξέρουμε ούτε από πού είναι, θέλεις να μας μιλήσεις για την κάθε μια ξεχωριστά. Βέβαια. Είναι η κοπέλα η πρώτη εδώ, είναι η Ελεονόρ Μπίλι από τη Γαλλία και παίζει ένα όργανο που λέγεται Νικελάρπα, το οποίο είναι λαϊκό σουηδικό όργανο. Σπούδασε στη Σουηδία αυτό το όργανο και σπούδασε τη μουσική της Σουηδίας. Η Άννα Χίτα παίζει ένα όργανο που είναι σαν βιολί, είναι ένα είδος βιολιού, αλλά είναι το λαϊκό βιολί της Νορβηγίας. Λέγεται Hardanger Fiddle και έχει και αυτό συμπαθητικές χορδές σαν τη λύρα μου. Η Λεονόρ Παλάτζο είναι από το Βέλγιο και παίζει βιολοντσέλο. Και είμαστε μαζί τώρα περίπου 8 χρόνια. Συνειδητοποιήσαμε ότι είμαστε 8 ολόκληρα χρόνια μαζί. Αυτό το σχήμα υπάρχει. Δημιουργήθηκε και συστάθηκε στην Νορβηγία τον Αύγουστο του 2008. Και παίζουμε μουσική δική μας, που είναι όμως συνθέσεις οι οποίες έχουν επιρροές από διάφορες μουσικές παραδόσεις αυτών των χωρών. Της Σουηδίας, της Νορβηγίας, και πώς συναντηθήκατε? Είστε κάθε μια από άλλη χώρα, έχει άλλες σπουδές και μια άλλη μουσική παιδεία και κουλτούρα. Εσύ έχεις θητεύσει και εργάζεσαι στο Λαβύρινθο, στο πλευρό του Ροζ Ντέιλι, χρόνια τώρα. Και τα κορίτσια είναι από τη Γαλλία και έχει σπουδάσει λαϊκή μουσική της Σουηδίας, Νορβηγία, από την Νορβηγία. Βέλγιο. Ναι, κλασικές σπουδές έχει η Λεονόρ. Είμαστε πραγματικά από πολύ διαφορετικά background, όπως είπες. Ωστόσο, ήταν μια πρωτοβουλία της Άννας, της Άννα Χίτα, να φτιάξει αυτό το σχήμα. Γνωριζόμασταν όχι όλες μαζί, αλλά η κάθε μία ήξερε κάποια άλλη από κάποιο άλλο project. Οπότε η Άννα με την Λεονόρ, για παράδειγμα, ήταν μαζί σε ένα άλλο σχήμα. Η Άννα γνώριζε εμένα από κάτι άλλο και έτσι μέσω του ίντερνετ, μέσω email. Κατέβασε, αν θέλει, τη λύρα σου, γιατί θέλουμε να βλέπουμε το πρόσωπό σου. Εντάξει. Συνήθως την κρατάω έτσι. Σε όλες τις φωτογραφίες είμαι έτσι. Ναι, και η Άννα λοιπόν είχε αυτή την πρωτοβουλία να μας φέρει μαζί, αλλά νομίζω κυρίως όχι επειδή ήθελε να φέρει κοντά μία λύρα, ένα τσέλο και ένα χαρνιφέλι, αλλά να φέρει κοντά εμάς σαν ανθρώπους, γιατί πίστευε ότι θα έχουμε μία καλή χημεία μεταξύ μας. Και την είχατε. Και την είχαμε. Θέλω να πω εδώ, σε αυτό το σημείο, ότι η Λεονόρ Παλάτζο είναι νέα στο σχήμα μας. Τα τελευταία 7 χρόνια, πριν 7 χρόνια και για ένα μεγάλο διάστημα, είχαμε μαζί μας μία άλλη κοπέλα που λεγόταν Σιγκρούν Έγκ. Ήταν η παλιά τσελίστριά μας, η οποία έκανε ένα παιδάκι και τώρα είναι σχεδόν full time μητέρα. Οπότε δυστυχώς δεν είμαστε πια μαζί, αλλά έχουμε την τύχη να έχουμε μαζί μας την Λεονόρ Παλάτζο σε αυτό το... Πόσο εύκολο είναι να συνεννοηθούν τέσσερις γυναίκες από τελείως διαφορετικές περιοχές και όλο αυτό μαζί να βγαίνει ως μία ομάδα, ως μία παρέα, μία μουσική συντροφιά που βγάζει και ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα? Κυρίως αυτό που βοηθάει πολύ είναι ότι ταιριάζουμε σε χαρακτήρες. Το άλλο μουσικά που βοηθάει είναι ότι κυρίως το Harding Fele, η Λύρα και η Νικελάρπα προέρχονται από λαϊκές μουσικές παραδόσεις. Οπότε έχουμε ένα κώδικα επικοινωνίας. Δεν είμαστε δηλαδή, δεν προέρχονται από μια ευρωπαϊκή κλασική παιδεία αποκλειστικά. Οπότε δεν χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, παρτιτούρες. Εγώ δεν διαβάζω μουσική. Και έτσι μπορώ να συμμετέχω σε αυτό το σχήμα, γιατί και αυτές έχουν αυτόν τον τρόπο να μαθαίνουν, να διδάσκουν, να παίζουν τη μουσική χωρίς παρτιτούρα, αλλά με λαϊκά σχήματα και με έναν πιο λαϊκό τρόπο. Θα μας βοηθήσει τη μετάφραση? Βέβαια. Θέλω να απευθύνεις, και όποια ο κορίτσι θέλει απαντάει, αν γνώριζαν το δικό σου το όργανο, τη λύρα και τη μουσική παράδοση της Κρήτης. Εάν he wants you to tell him if you knew before we met as a group, if you knew the Cretan lira and the traditional music of Crete, what you knew about it and... Well, yes, I knew of the Cretan lira, both the traditional one and the type that Kelly plays with the sympathetic strings. Γνώριζε την κριτική λύρα και την απλή, την κλασική αυτή που παίζουν συνήθως, αλλά και αυτήν με τις συμπαθητικές χορδές.
And I've always appreciated the traditional Cretan music. Και πάντα της άρεσε η παραδοσιακή μουσική της Κρήτης. Εγώ ήθελα να κάνω μια πιο προσωπική ερώτηση, αν μου επιτρέπετε όλες σας. Πώς τελικά όλες αυτές οι γυναίκες κατέληξαν να είναι εδώ, στην Κρήτη. Είτε είναι από τη Γαλλία, είτε είναι από την Νορβηγία, είτε είναι από οποιαδήποτε γωνία του κόσμου. Ναι, περίπου 2 φορές το χρόνο συγκεντρωνόμαστε σε μία από τις χώρες από τις οποίες προέρχονται τα κορίτσια και κάνουμε πρόβες για καινούριο ρεπερτόριο, για καινούριο υλικό. Συνήθως είμαστε σε κάποιο χωριό. Έτσι είμαστε και τώρα. Αυτή τη φορά είμαστε σε ένα μικρό χωριό στο Ρέθυμνο. Έχουμε νοικιάσει ένα σπίτι εκεί και μένουμε για 1 εβδομάδα για να δουλέψουμε υλικό καινούριο. Πρόσφατα είχαμε πάει στην Νορβηγία σε κάτι βουνά με χιόνια, με ένα σπιτάκι ξύλινο στη μέση ενός δάσους. Πάντα είμαστε πολύ απόμερα. Και έτσι ήταν αυτή τη φορά. Μας δόθηκε ευκαιρία, στα κορίτσια και το πρόγραμμά τους τους επέτρεψε να έρθουν στην Κρήτη για αυτή τη 1 εβδομάδα για να φτιάξουμε καινούριο υλικό. Φαντάζομαι δεν είναι η πρώτη φορά που στην Κρήτη. Όχι, όχι. Για την Ελεονόρ είναι η πρώτη φορά. Αλλά τα άλλα 2 κορίτσια έχουν έρθει αρκετές φορές. Πώς τις φαίνεται? Νομίζω ότι τις αρέσει πάρα πολύ. Ειδικά ο ήλιος. Μας έκανε και πολύ καλές μέρες. Πάρα πολύ καλές μέρες. Και θα είναι υπέροχος και ο καιρός αύριο που παίζεται στο Χαρουπόμυλο, στο Πάνορμο. Να ακούσουμε ένα δεύτερο κομμάτι. Βέβαια. Το επόμενο κομμάτι είναι σύνθεση της Συγκρού Νέγκ, της παλιάς της ελίστριάς μας, και θέλαμε έτσι να το παίξουμε. Και να της το αφιερώσουμε. Βέβαια. Λοιπόν. Και σε αυτήν και στην κόρη της. Είναι Νορβηγίδα. Μάνο. Είναι Νορβηγίδα, ζει στο Όσλο. Okay.
Φοβερό, πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή είναι καταπληκτικό αυτό που κάνετε και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον για όλο τον κόσμο, αλλά το κοινό που ψάχνει τις μουσικές του κόσμου, την έθνικη σκηνή, ψάχνετε πολύ με τέτοια σχήματα. Αν έχετε στο μυαλό σας ότι θέλετε να κάνετε δισκογραφία ή αν προωθείτε τη δουλειά σας μέσω διαδικτύου ή με ποιο τρόπο ή μόνο με live. Ναι, ναι. Έχουμε ήδη δύο παραγωγές. Έχουμε ήδη δύο άλμπουμ. Το ένα λέγεται Τόξο, το πρώτο μας. Δεν βρίσκαμε τίτλο. Και το δεύτερο λέγεται Coramand. Έχουμε κάνει δύο παραγωγές με συνθέσεις δικές μας αποκλειστικά. Και έχουμε κάνει διάφορες άλλες παραγωγές, μουσική για θέατρο και για χορό. Κάνουμε κάποια tour, κυρίως στην Νορβηγία και στη Γαλλία, και έχουμε ένα website που είναι toxoquartet.com. Τα όργανα τα ξέρει το κοινό, δηλαδή το τσέλο είναι ένα πολύ διαδεδομένο όργανο. Νομίζω ότι όλοι μπερδεύονται με το βιολί, ναι, που είναι κάτι σαν βιολί, ναι, ναι, γιατί και εγώ ήμουν σίγουρη ότι είναι βιολί. Τη λύρα εκεί στο εξωτερικό την ξέρουν και επίσης αυτό που δεν θυμάμαι πώς το λένε. Αυτό λέγεται νικελάρπα. Όταν παίζουμε στην Νορβηγία, όλοι αναγνωρίζουν το Harding Fela και δεν ξέρουν τη λύρα ή την νικελάρπα. Όταν ερχόμαστε εδώ στην Κρήτη που παίξαμε, ας πούμε, στο φεστιβάλ, όλοι γνωρίζουν τη λύρα, αλλά δεν ξέρουν το Harding Fela ανάλογα πού θα παίξουμε. Ναι, η λύρα δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή στις βόρειες χώρες ειδικά, αλλά στις βόρειες χώρες το Harding Fela και η νικελάρπα είναι αρκετά διαδεδομένα όργανα. Είναι λαϊκά όργανα, δηλαδή τα παίζουν σε γλέντι, σε. Όπως είναι... έχουμε εμείς εδώ τη λύρα. Ναι, 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 είναι τέτοιου είδους. Και η διαφορά αυτής της λύρας από την κλασική που ξέρουμε εμείς εδώ, ναι, στην Κρήτη, ποια είναι στις χορδές μόνο. Αυτή η λύρα είναι ένα σχέδιο που έχει φτιάξει ο Ρος Ντέιλι πριν 25 χρόνια. Και έχει τρεις χορδές κανονικά, όπως μια κανονική λύρα. Δηλαδή παίζεται κανονικά, είναι κουρδισμένη με τον ίδιο τρόπο. Απλά έχει 22 συμπαθητικές χορδές. Όλα αυτά εδώ, τα κλειδιά δηλαδή, κουρδίζουν τις μικρές χορδές που βλέπετε εδώ. Και αυτό δίνει έναν ήχο, έναν απόϊχο σε κάθε νότα και ακούγεται πιο βαθύς ο ήχος. Το σκάφος είναι αρκετά διαφορετικό. Αλλά ναι, αυτό το όργανο τώρα υπάρχει περίπου 25-27 χρόνια. Και είναι πολύ... μια παγκόσμια πατέντα που πάνω γράφει Ρος Ντέιλι. Ναι, και είναι επηρεασμένο από ένα βουλγάρικο όργανο, βουλγάρικη λύρα που λέγεται Γκαντούλκα, που έχει και αυτοί συμπαθητικές χορδές. Και επίσης επηρεασμένο από πολλά ινδικά όργανα που έχουν συμπαθητικές χορδές. Και πώς αντιδρά ο κόσμος εδώ στην Κρήτη όταν βλέπει μια γυναίκα να παίζει λύρα, έστω και αν είναι λίγο διαφορετική? Κοίταξε, πολύ συχνά μου κάνουν αυτή την ερώτηση και μου λένε πώς είναι να. Εγώ δεν έχω αντιμετωπίσει ούτε ιδιαίτερα, ας πούμε, αρνητικά σχόλια, ούτε κάπως να πει, α, ξέρω, έχω ακούσει ένα σχόλιο το οποίο έχει πολύ πλάκα. Για γυναίκα παίζεις πολύ ωραία λύρα. Κάποιος θέλει να το πει για κοπλιμέντο, αλλά τελικά δεν καταλαβαίνουν ότι. Εγώ παίζω κυρίως συναυλίες, δεν παίζω στα γλέντια, δεν παίζω. Μακάρι να έπαιζα, δηλαδή δεν το λέω σαν ότι δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Οπότε δεν βρίσκομαι σε περιβάλλον όπου σε κάποιον θα φανεί παράξενο μια γυναίκα να βρίσκεται πάνω σε ένα πάλκο και από κάτω να χτυπάνε παλαμάκια να χορεύουν. Δεν είμαι σε τέτοιο είδος περιβάλλον που φαίνεται παράξενο. Παίζω συναυλίες. Τα κορίτσια τα έχεις πάει σε παραδοσιακό πανηγύρι? Ναι, 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 γιατί έρχονται το καλοκαίρι στο φεστιβάλ και 15 Αύγουστο, ας πούμε, επειδή η Ελεονόρ. Στο Χουδέτσι, στο Χουδέτσι, ναι, ναι, ναι. Έτσι για να συνεννοούμαστε, στο ωραίο φεστιβάλ. Ναι. Η Ελεονόρ Μπίλι διδάσκει στο μουσικό εργαστήριο Λαβύρινθο, σε αυτό το όργανο. Α. Και έρχονται πολλοί μαθητές, κυρίως από τη Γαλλία. Και έτσι έχει χουδετσοποιηθεί η Ελεονόρ. Τέλεια. Τι θα ακούσουμε? Ένα ακόμα λέγαμε να παίξουμε, αν υπάρχει χρόνος. Προλαβαίνουμε οριακά. Εντάξει. Και θέλουμε να σας πούμε, πριν σας, επειδή θα κλείσετε εσείς με την υπέροχη μουσική σας. Thank you very, very much. Ευχαριστώ πολύ. Αγγλάς ελληνικά. Να πούμε για άλλη μια φορά στον κόσμο ότι 7 η ώρα ή 7 και μισή ευρωπαϊκή ώρα, αύριο στο Πάνορμο, στο Χαρουπόμιλο,
στην παλιά αποθήκη που έχει γίνει η Κορίνα η Μιλιαράκη, ναι, την έχει κάνει, ναι, χώρο τέχνης και πολιτισμού. Τα κορίτσια θα είναι εκεί, live, μοναδικές, αγγελικές μουσικές. Είναι σαν άγγελοι και οι τέσσερις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας φτιάξατε τη μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Και εμείς ευχαριστούμε. Κλείνετε εσείς. Thank you.